Η ΓΕΣΕΕ βρέθηκε σήμερα εδώ στη Λαμία και είχε συνάντηση και με το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας. Θα συνδεθούμε μέσω Skype με την Πρόεδρο, την κυρία Νεστοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, κυρία Νεστοπούλου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μου πείτε τι περιελάμβανε η σημερινή συνάντηση με τη ΓΕΣΕΕ. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στη Λαμία περιφερειακή σύσκεψη της ΓΕΣΕΕ, όπου συμμετείχαν τα εργατικά κέντρα των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας με ένα και μοναδικό θέμα. Τον συντονισμό της Γενικής Πανελλαδικής Πανεργατικής Απεργίας της ΓΕΣΕΕ στις 6 Απρίλη. Το βασικό μας ζήτημα ήταν, είναι και θα είναι η ακρίβεια που έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις και έχει φέρει τεράστια οικονομική κρίση και ανέχεια σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και η απόφασή μας σύσσωμη είναι να βγούμε στον δρόμο, να δείξουμε την αγανάκτησή μας, να απαιτήσουμε αλλαγή πολιτικής, ουσιαστικά μέτρα στήριξης των εργαζομένων και ολόκληρης της κοινωνίας. Διεκδικούμε... Σας ακούω. Συνεχίστε. Διεκδικούμε. Το βασικό μας πλαίσιο είναι και η διεκδίκησή μας είναι άμεση λήψη μέτρων με γενναίες μειώσεις στις εξωφρενικές αυξήσεις σε καύσιμα, ενέργεια και βέβαια στο καλάθι της νοικοκυράς. Πάταξη της εσχροκέρδειας, αύξηση του κατώτατου μισθού, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, πλήρη σταθερή πενθήμερη εργασία και θωράκιση του οκτάωρου, αυστηρούς ελέγχους στην εργοδοτική αυθαιρεσία, διότι η αδήλωτη εργασία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και βέβαια προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Η κινητοποίηση είναι για την ερχόμενη Τετάρτη. Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα εδώ στη Λαμία, στην πλατεία Αδιάκου, έξω από το εργατικό μας κέντρο. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα αιτήματα για να τα δούμε αναλυτικά, ένα-ένα, στο βαθμό που μπορούμε να τα δούμε. Και το σημαντικό είναι τι σας λέει και η ΓΕΣΕΕ πάνω σε αυτά. Διότι πολλά από αυτά, όχι στο εύρος που τα παρουσιάζετε εσείς, τα ακούμε να τα λένε στην κυβέρνηση. Ότι θα τα υλοποιήσουν, θα τα συζητήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά είμαστε ακόμα στο θα. Εσείς τι λέτε? Η ΓΕΣΕΕ δεν έχει να μας δώσει απαντήσεις. Απαντήσεις θα μας τις δώσει μόνο η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είναι και έχει την ευθύνη να λύσει αυτή τη στιγμή την κοινωνική κρίση που υπάρχει. Και το Σαφώς. Θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν περάσει 10 χρόνια μνημονιακά, 2 χρόνια με περιορισμούς από τον COVID, ένας πόλεμος που μένεται τώρα και ακόμη δεν έχουμε δει την κρίση και την οικονομική κρίση, πού ακριβώς θα μας πάει. Το θέμα είναι ότι η εργατική τάξη και η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Και λέμε όχι στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και θα βγούμε στο δρόμο. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να απευθύνω και μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό σας αγωνιστικό κάλεσμα όχι μόνο στους εργαζόμενους, όπου είναι και η αρμοδιότητά μου, στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, στους αυτοαποσχολούμενους, στους αγρότες, στους συνταξιούχους, ανέργους, σε όλους τους νέους, τις νέες. Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας. Πρέπει να είμαστε όλοι δυναμικά την Τετάρτη 6 Απρίλη 6.30 το απόγευμα έξω από το εργατικό κέντρο στο συλλαλητήριο στην πλατεία Αδιάκου. Διότι πραγματικά θα πρέπει να το δούμε και να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας. Αυτή τη στιγμή, την κατάσταση που είμαστε, δεν υπάρχει κόμμα, δεν υπάρχει χρώμα όταν ο λαός πεινάει. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα συζητούσαμε και με εκπροσώπους των εργαζομένων και με άλλους εκπροσώπους για την αρρώστια του καναπέ, της πολυθρόνας, ότι τα ακούμε όλα, συμφωνούμε σε όλα, αλλά δεν βγαίνει ο κόσμος έξω να διαμαρτυρηθεί. Ήρθε ο COVID με τους περιορισμούς, σύν όλα τα υπόλοιπα, και ήρθε και έδεσε το γλυκό. Τι περιμένετε ότι θα συμβεί με δεδομένα τα ρεαλιστικά, απόλυτα ρεαλιστικά αιτήματα τα οποία υπάρχουν και την πολύ άσχημη εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή και η κοινωνία και η οικονομία με δεδομένα τα περί ακρίβειας, εσχροκέρδειας κυρίως, γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι εσχροκέρδεια στις περισσότερες περιπτώσεις. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, τι περιμένετε? Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά αυτό το φαινόμενο του καναπέ μας είχε απασχολήσει πάρα πολλά χρόνια. Πριν λίγο καιρό, τον Ιούνιο, που είχαμε πανθεωτική απεργία, δεν ήταν γενική απεργία, είχαμε κάνει ένα συλλαλητήριο που πραγματικά θύμιζε παλιές εποχές, εδώ στην πλατεία Αδιάκου. Πιστεύω ότι ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει και αντιδρά και πιστεύω ότι θα έχουμε την Τετάρτη σύσσωμη την κοινωνία της Λαμίας στο πλευρό μας.
Το πιστεύω πραγματικά ότι θα γίνει αυτό. Και θα αγωνιστούμε και θα δουλέψουμε πραγματικά και να βγάλουμε όλο τον κόσμο έξω, ώστε να δώσουμε έστω από εδώ, από τη Λαμία, ένα δυνατό μήνυμα στην κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν αντέχουμε άλλο. Ωστόσο, μας είπατε ότι η σημερινή συνάντηση με τη ΓΕΣΕΕ δεν αφορούσε μόνο το εργατικό κέντρο Φθιώτιδας, έτσι. Ήτανε όλα τα εργατικά κέντρα. Βεβαίως. Απλά εγώ θα... Η κινητοποίηση όμως είναι ίδια παντού σε όλες τις περιοχές. Κοιτάξτε να δείτε, θα γίνουν κινητοποιήσεις και σε κάποιες μεγάλες πόλεις, θα γίνει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, που θα είναι τα μεγάλα κεντρικά, και κάποια όμορα εργατικά κέντρα θα φύγουν με λεωφορεία να πάνε εκεί. Εμείς εδώ στη Φθιώτιδα επιλέξαμε την κινητοποίησή μας να την κάνουμε εδώ, για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλο το φθιωτικό κόσμο να βγει έξω στον δρόμο και να διαμαρτυρηθεί. Άρα εμείς εσείς το εδώ. Ζείτε χρόνια στο πετσί σας, το πώς διοργανώνεται μια κινητοποίηση, και εμείς από τη δική μας πλευρά το ζούμε χρόνια να καλύπτουμε έτσι τέτοια περιστατικά. Ξέρετε, έτσι, θα σας πω και τη δική μου άποψη πάνω σε αυτό. Το είμαστε πολλοί αλλά είμαστε σκόρπιοι, δεν περνάει και πολύ καλά μηνύματα. Συμφωνώ. Μήπως θα μπορούσε να υπάρξει μελλοντικά, όχι για την προγραμματισμένη, και μια διαφορετική είδους κινητοποίηση μελλοντικά, όχι πολύ μακριά δηλαδή, που να δείχνει τον πραγματικό παλμό σε μια μεγάλη συγκέντρωση? Θεωρώ ότι στην συγκέντρωση της Αθήνας θα γίνει αυτή τη φορά μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Πιστεύω ότι θα γίνει. Μάλιστα. Και, περιμένετε και την ανταπόκριση κυρίως και των νέων ανθρώπων, αν έχω καταλάβει σωστά, έτσι. Να σας πω, ήρθε η ώρα να πάρουν και οι νέοι τις τύχες τους στα χέρια τους. Ήρθε η ώρα πλέον. Αυτά τα παιδιά πρέπει να βγουν στην κοινωνία κάποια στιγμή και πρέπει να διεκδικήσουν. Πρέπει να κάνουν οικογένεια, πρέπει να έχουν μια δουλειά, πρέπει να έχουν ένα μισθό που να μπορέσει να τους επιτρέψει να έχουν μέλλον. Άρα θα πρέπει να αγωνιστούν. Και δεν αγωνιζόμαστε από το σπίτι μας, αγωνιζόμαστε μόνο στο δρόμο. Πάντως, επειδή το περιγράψατε πολύ σωστά το χρονικό διάστημα, δηλαδή τα μνημόνια, η περίοδος με τον COVID, μετά ο πόλεμος, η ακρίβεια και όλα αυτά, είμαστε και εκπαιδευμένοι να είμαστε λίγο ήσυχοι τώρα τα τελευταία 12 χρόνια, όπως πολύ καλά το είπατε. Περιμένετε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις δηλαδή? Ναι, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να ξυπνήσει ολόκληρη η κοινωνία. Και πιστεύω πραγματικά ότι θα ξυπνήσει η κοινωνία, διότι δεν αντέχει άλλο. Κυρία Ανεστοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Το ξαναλέμε κι εμείς. Μιλάμε για την ερχόμενη Τετάρτη το απόγευμα στις 6 του Απρίλη, που είναι η κινητοποίηση. Είναι στην πλατεία Διάκου. Πείτε το άλλη μια φορά για αυτούς που άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Στην πλατεία Διάκου στις 6:30 το απόγευμα την ερχόμενη Τετάρτη, ημέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, 6:30 ώρα το απόγευμα, πλατεία Διάκου έξω από το εργατικό μας κέντρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο, κυρία Ανεστοπούλου, και να σας ευχηθώ δύναμη σε όλους τους αγώνες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και